Χαράλαμπε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ξένη. Λοιπόν, είχαμε ένα χαμό τώρα σχετικά με το γιασί και τις καταχρήσεις των τελευταίων ημερών. Περάσαμε από τη συζήτηση στην Βουλή. Η συζήτηση συνεχίστηκε και στα κοινωνικά δικτυά. Αφού... Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι, για τη συζήτηση, τη νέα συζήτηση, πυροδότησε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως αποκόψει 153 εκατομμύρια ευρώ από το ΓΕΣΥ, κάτι το οποίο δεν αποδέχεται ο ΑΗ και ο πρόεδρος του είχε τοποθετηθεί στα κοινωνικά δίκτυα και εκεί είδαμε εκ νέου το Σαββατοκύριακο μια νέα συζήτηση, αυτή τη φορά στο Twitter αντί στη Βουλή, κάτι που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί ωστόσο και στη Βουλή. Είναι μεγάλο πάντως το πρόβλημα που παρατηρείται τώρα αυτές τις μέρες. Χαρακτηριστικό του μεγέθους του προβλήματος είναι ότι για πρώτη φορά είχαμε ανεξάρτητο θεσμό αντιπολίτευση και αξιωματούχους της κυβέρνησης να στείλουν κοινό μέτωπο έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις. Αφού τόσο η βουλευτής του ΑΓΕΛ, η κυρία Ειρήνη Χαραλαμπίδου, τόσο ο Γενικός Ελεκτής, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, με τοποθετήσεις τους, όπως είπαμε και πριν στο Twitter, στα κοινωνικά δίκτυα, βρέθηκαν ενάντια στον ΟΑΗ και ζήτησαν όπως ελεγχθούν οι καταχρήσεις και τα άτομα αυτά να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Φαίνεται ότι η έκθεση της ελεγκτικής πάει στην αστυνομία. Έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό, ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, τα ευρήματα της ελεκτικής πάνε στην αστυνομία. Δεν είναι μάλιστα μόνο αυτό σαν ενέργεια που βλέπουμε στις τελευταίες μέρες. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναφέρει ότι έχει δώσει οδηγία για τη σύσταση ειδικής ομάδας στο τμήμα φορολογίας, ούτως ώστε να ελέγξει τους γιατρούς και τα έσοδα των γιατρών από το ΓΕΣΥ. Μάλιστα. Και αναμένουμε και εξελίξεις εντός της εβδομάδας, αφού την Τρίτη θα έχουμε και συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον ΑΗ, έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει με τις καταχρήσεις των γιατρών. Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα πούν και τα κοινωνικά δίκτυα πάλι, που έχουν έτσι δυνατή γνώμη. Ακριβώς. Ζάκος, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.